Ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Σπυρίδη, όπως και τους συνεργάτες τους, για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Και θα μιλήσουμε για την κλινική προσέγγιση του ασθενούς με το πιθανό γενετικό νόσημα. Ωραία. Τα γενετικά νοσήματα αποτελούν την πλειονότητα των σπανίων νοσημάτων. Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου πάνω από 7.000 σπάνια νοσήματα. Πάσχουν περίπου 1 στα 2.000 άτομα στο γενικό πληθυσμό. 400 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, στην πλειοψηφία τους παιδιά. Επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής, προκαλούν σοβαρά συμπτώματα και είναι υπεύθυνα για τα 35% των θανάτων κατά τον πρώτο έτος ζωής και 71% των εισαγωγών στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Τα γενετικά νοσήματα μπορεί να είναι 1 στα 50 άτομα να έχουν μονογονιδιακή διαταραχή, 1 στα 263 άτομα χρωμοσωμική διαταραχή και σήμερα έχουμε περίπου 600 γενετικά νοσήματα που είναι θεραπεύσιμα. Από το 1975 ακόμα, ο Γάλλος νεογνωλόγος Μικόφσκι έλεγε ότι ο παιδίατρος πρέπει να γνωρίζει καλά 2 ομάδες νοσημάτων, τα κοινά συνηθισμένα νοσήματα, διότι με αυτά θα έρχεται στην καθημερινή επαφή, και τα σπάνια νοσήματα που όμως η έγκαιρη διάγνωσή τους θα μπορούσε να σώσει τη ζωή του ασθενούς ή να αποτρέψει ένα σοβαρότατο πρόβλημα ή αναπηρία. Έτσι, σήμερα ο γιατρός πρέπει να γνωρίζει ή τουλάχιστον να μπορεί να υποπτευθεί τα σπάνια νοσήματα. Η κλινική προσέγγιση στα γενετικά νοσήματα είναι συχνά πρόκληση τόσο για τους κλινικούς γενετιστές όσο και για τους παιδιάτρους. Γιατί είναι τεράστιος ο αριθμός τους, ευρύ και ατελώς κατανοητό κάποιες φορές το φαινοτυπικό τους φάσμα και με πολύ μεγάλη γενετική ετερογένεια. Η παραδοσιακή κλινική προσέγγιση βασίζεται στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών και των συμπτωμάτων, ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι εύκολο, ακόμα και από έναν παιδίατρο ή έναν κλινικό γιατρό, να αναγνωρίσει την νόσο και τη γενετική της βάση. Πώς θα αναγνωρίσουμε όμως αυτά τα σημεία και τα συμπτώματα που θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε το γενετικό νόσημα σε έναν ασθενή, με την κλασική πρακτική της ιατρικής, το ιστορικό, τη φυσική εξέταση και τον καθημερινό, τον κοινό εργαστηριακό έλεγχο. Το ιστορικό κάποιες φορές μπορεί να μας εντοπίσει το γενετικό νόσημα εάν πολλά μέλη της οικογένειας πάσχουν από την ίδια ή τη σχετική νόσο και ακόμα να μας δείξει και το πρότυπο της κληρονομικότητας. Εάν κάθε πάσχον άτομο έχει ένα πάσχοντα γονέα, αυτά τα ξέρετε πολύ καλά, αλλά είναι ωραία να ακούγονται, υποδεικνύει αυτοσωμικό επικρατικό νόσημα. Θα πρέπει πάντα να προσέχουμε την ποικίλη εκφραστικότητα και τη διαφορετική δυστυχότητα. Εάν δεν πάσχουν οι γονείς του ασθενούς, τότε θεωρούμε ότι είναι ένα υπολοιπόμενο νόσημα, ενώ αν πάσχουν μόνο οι άρενες, τότε είναι αφιλοσύνδετο. Μπορεί όμως να μην ακολουθείται ένα ξεκάθαρο πρότυπο, οπότε να θεωρήσουμε ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό νόσημα. Και θα σας δείξω 3 παραδείγματα. Το παράδειγμα της οικογένειας της μικρής Μαρίας. Η Μαρία, η οποία έχει σχιστίες, και κανένα άλλο μέλος της οικογένειας δεν έχει κάτι παρεμφερές. Αυτό το γενολογικό δέντρο δεν μας βοηθά να ξεκαθαρίσουμε αν η μεμονωμένη χιλιοσχιστία και η πυροσχιστία της Μαρίας είναι ένα γενετικό νόσημα, που μπορεί να συνδυάζεται σε πάνω από 350 σύνδρομα με διαφορετική κληρονομικότητα ή να οφείλεται σε τερατογόνα. Και αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ είναι αν υπάρχουν συνοδές συγγενείς ανομαλίες που εμφανίζονται σε σημαντικό αριθμό ατόμων, με σχιστίες περίπου στο 50%. Ένα άλλο γενολογικό δέντρο της Ελένης που μας υποδεικνύει κάποιο γενετικό νόσημα. Καθώς η μητέρα της Ελένης έχει μαθησιακές δυσκολίες και νευρολόγο, η αδερφή της μητέρας έχει απώλεια ακοής και το παιδί της έχει καρδιακή ανομαλία και ενηρονολόγο, ενώ η μητρική γιαγιά έχει χιλιοσχιστία και μαθησιακές δυσκολίες. Εδώ μας υποδεικνύεται ένα γενετικό νόσημα και μάλιστα το σύνδρομο της George, που μπορεί να αποκαλυφθεί με το μοριακό καριότυπο. Είναι ένα αυτοσωμικό επικρατικό νόσημα με ποικίλη εκφραστικότητα και γι' αυτό έχουν διαφορετικά συμπτώματα τα διάφορα μέλη της οικογένειας της Ελένης.
και ένα γενολογικό δέντρο που παραπέμπει σαφώς τη διάγνωση και είναι πολύ εύκολο να το αναγνωρίσουμε, είναι η οικογένεια του Αντρέα. Ένας Αντρέας, ο οποίος προσήλθε στο εργαστήριο ιατρικής γενετικής, γιατί είχε και ανούς σκληρούς και κατάγματα, όπως είχε και η μαμά του, όπως είχαν και άλλα μέλη από την μεριά της μητέρας του, όπως και κάποια άτομα είχαν κοντό ανάστημα και βαρικόγια. Με όλα αυτά, μπορούμε να σκεφτούμε την ατελειοστογένεση. Και, κάνοντας τη μοριακή ανάλυση, θέσαμε και γενετικά την διάγνωση της ατελειοστογένεσης. Έτσι, ποιες είναι οι πληροφορίες που μας κατευθύνουν σε κάποιο γενετικό νόσημα? Είναι ο αριθμός των προσβεβλημένων και μη προσβεβλημένων συγγενών, η ηλικία έναρξη των συμπτωμάτων, η σοβαρότητα της νόσου, ο βαθμός συγγένειας του ασθενούς με άλλους πάσχοντες στην ίδια οικογένεια. Και αυτή η αξιολόγηση μας καθορίζει και ποιος είναι ο κατάλληλος να γίνει η γενετική εξέταση, ώστε σε δεύτερο χρόνο να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι συγγενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης του ίδιου νοσήματος. Το επόμενο είναι η φυσική μας εξέταση. Η φυσική εξέταση, η οποία θα πρέπει να εστιάζει στις σπάνιες συγγενείς ανομαλίες, όπως είναι ο καταράκτης, η δυσχυδής ράχη και οι σχιστίες, και στα ακραία και εκτός των φυσιολογικών ορίων, ιδιόμορφα χαρακτηριστικά. Τα συνήθη μορφολογικά χαρακτηριστικά δεν αξιολογούνταν, είναι μεμονωμένα. Και εδώ έβαλα κυρίως την πρώτη φωτογραφία, όπου έχουμε ένα κορίτσι με επίκανθο, το οποίο, αν είναι μεμονωμένο, δεν το αξιολογούμε, με εντύπωμα στο ακρόμιο. Η επόμενη φωτογραφία που έχει την υπεράριθμη θηλή, το βλέπετε, τη συνδακτυλία δεύτερου τρίτου που είναι πολύ κοινή, τα μικρά νύχια, τα κοιτά νύχια με τα μακριά δάχτυλα. Όπως επίσης θέλω να μιλήσω για τις μονήρες χειρομαντικές γραμμές, οι οποίες μπορούμε να σκεφτούμε γενετικά νοσήματα που έχουν μονήρες χειρομαντικές γραμμές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο γενικό πληθυσμό ένα 10% έχει μονήρη χειρομαντική στο ένα χέρι και 5% μπορεί να έχουν ακόμα και στα δύο χέρια. Και για να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, υπάρχουν πλατφόρμες που κατασκευάστηκαν με στόχο την οριοθέτηση της ονοματολογίας των φαινοτυπικών ανομαλιών, που συνήθως συναντώνται σε ανθρώπους με μονογονιδιακά νοσήματα για τη διευκόλυνση της διάγνωσης. Και ένα από αυτά είναι το Elements of Morphology, στο οποίο υπάρχουν όλοι οι όροι για να περιγράψουμε τη μορφολογία του ενός ατόμου. Και θα σας δείξω ένα παράδειγμα από το κεφάλι, την δολιχοκεφαλία, που καμιά φορά μας μπερδεύει τι σημαίνει, τι είναι ή πώς να περιγράψουμε αυτό που βλέπουμε στον ασθενή μας, και μας δείχνει τον όρο και πώς ακριβώς βρίσκουμε αν ένας άνθρωπος έχει δολιχοκεφαλία ή αν απλώς έχει μια προπαίτεια του ηνιακού οστού ή σκαφοκεφαλία, που είναι ένας υπότυπος της δολιχοκεφαλίας. Και το Human Phenotype Ontology είναι το δεύτερο, στο οποίο μπορούμε να βάλουμε τον όρο, που πάντα χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό, και έτσι μιλάμε μεταξύ μας οι γενετιστές, και μας εξηγεί τι σημαίνει και με ποια νοσήματα ή γονίδια αυτός ο όρος συσχετίζεται. Και θα σας δείξω ορισμένα από τα μορφολογικά στοιχεία που κοιτάζουμε σε έναν ασθενή και μπορούν να προσφέρουν ιδιαίτερα στην κλινική μας διάγνωση. Πρώτα απ' όλα, η περίμετρος και το σχήμα του κρανίου. Θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αυτά τα δύο ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τη φυλή και την οικογένεια. Έτσι, βλέπουμε στην πρώτη φωτογραφία ένα παιδί με τον μπαμπά του που έχουν κρανοσυνοστέωση. Στη δεύτερη φωτογραφία μια οξυκεφαλία και από κάτω μια βραχυκεφαλία και μια ξεκάθαρη μικροκεφαλία. Μια δολιχοκεφαλία και μια ακροκεφαλία, που είναι ακραίο φαινοτυπικό στοιχείο που μας κάνει να σκεφτόμαστε το σύνδρομο Apert. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι αναλογίες του προσώπου μεταβάλλονται με την ηλικία και στο νεογνώ το μέτωπο καλύπτει σχεδόν το μισό πρόσωπο και θα πρέπει πάντα να επανεξετάζουμε τον ασθενή μας. Βλέπουμε δίπλα ένα παιδί με προβολή μετώπου, εισέχοντες οφθαλμούς, και έχει και άλλα στοιχεία που μας ταιριάζει για το σύνδρομο Αλαζίλ. Μακροκεφαλία. Μακροκεφαλία που πάρα πολλά συχνά στο ιατρείο μας προβληματίζει, όμως πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος πάλι του μυαλού μας ότι η μικροκεφαλία μπορεί να είναι ένα οικογενές χαρακτηριστικό ή να συνδέεται με κάποιο σύνδρομο.
τρία παιδιά, τρία τελείως διαφορετικά παιδιά, που και τα τρία έχουν μικροκεφαλία. Απλώς το πρώτο έχει και κοντά άκρα, οπότε σκεφτόμαστε το σύνδρομο της αχονδροπλασίας. Το δεύτερο έχει μια υπερανάπτυξη μαζί με ένα πολύ μυτερό πηγούνι, μας κάνει να σκεφτόμαστε το σύνδρομο Σότος. Και το τρίτο, μακροκεφαλία με φεστότητα ότα. Και αυτό έτσι το μακρύ πρόσωπο μας κάνει να σκεφτόμαστε το σύνδρομο του έθραυστου Χ. Πάλι θέλω να τονίσω ότι η προβολή της μετοπίας ραφής μπορεί να υπάρχει στο 10% των φυσιολογικών νεογνών, ενώ η πλαγιοκεφαλία, κάτι πάρα πολύ συχνό, είναι συνήθως αποτέλεσμα ενδομήτριας θέσης και σπανιότερα κρανιοσυνοστέωσης. Από τα μάτια. Τα μάτια πάλι μας βοηθούν πάρα πολύ και αυτό που κοιτάμε είναι η απόσταση μεταξύ του έσω κανθού και των έξω κανθών, η διακορική απόσταση και το άνοιγμα των βλεφαρικών σχισμών, καθώς και τη φορά αυτών. Και δύο ορισμοί που θέλω να κρατήσετε, ότι όταν έχουμε μεγάλη απόσταση του έσω κανθού από τη μέση γραμμή, αυτό ονομάζεται λέκανθος, ενώ όταν έχουμε μεγάλη απόσταση του έσω κανθού και της κόρης από τη μέση γραμμή, αυτό ονομάζεται υπερτελωρισμός. Βλέπουμε λοιπόν στην πρώτη φωτογραφία ένα παιδί με μπογκολοειδή φορά των βλεφαρικών σχισμών και επίκανθο. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μια τρισομία 21 ή αντιμογκολοειδής φορά των βλεφαρικών σχισμών από κάτω, ένα παιδί με σύνδρομο Νούναν, ετεροχρωμία της είδος, σύνδρομο Βάρτεμπουργκ, κολόβωμα του βλεφάρου, το βλέπετε εδώ, σύνδρομο Goldenhaar, ειδηματόβες περικόνχιο, σύνδρομο Williams. Σύνδρομο Williams, το οποίο μας βοηθάει στη διάγνωση και η αστεροειδής ήριδα, την βλέπετε εδώ, είναι σαν μια δαντέλα μέσα στο μάτι, αλλά η αστεροειδής ήριδα μπορεί να υπάρχει και στο 10% των φυσιολογικών νεογνών. Και βέβαια η κιανή σκληρή, που είναι φυσιολογικό να παρατηρούνται σε βρέφη κάτω του έτους, όμως είναι ένα στοιχείο για την ατελείωστογένεση, το σύνδρομο Marfan, το Ehlers-Danlos και το σύνδρομο Silver-Russell. Και αυτά τα αμυγδαλωτά μάτια, δεν θα ξεχνάτε ποτέ το σχήμα των ματιών. Την κυρία Κίτσου δεν θα την ξεχάσω ποτέ για τα ωραία αμυγδαλωτά μάτια που βρίσκαμε σε πάρα πολλά παιδιά και μπορούσαμε να συνοηθούμε μεταξύ μας. Όταν βλέπαμε αμυγδαλωτά μάτια και υποτονία, να θυμάστε πάντα το σύνδρομο Prader-Willi. Κάποια πολύ λίγα στοιχεία από τη μύτη. Αυτό που θέλω να τονίσω και πάλι είναι ότι η επίπεδη ρίζα της μύτης μπορεί να είναι φυσιολογικό έβριμα σε νεογέννητα. Η προέχουσα μύτη στο σύνδρομο ελλείμματος 4P, ενώ η προέχουσα στυλίδα της μύτης στο σύνδρομο Rubinstein-Taibbi. Και τα αυτιά, το μέγεθος και η μορφολογία των αυτιών μπορεί να περιγράφεται σε πάνω από 200 σύνδρομα και πάλι πρέπει να κρατήσετε ότι το 1-3% των φυσιολογικών νεογνών έχουν χαμηλή πρόσφυση αυτιών και κάποιες φορές και με μια στροφή προς τα πίσω και μόνο στο 1/4 διατηρείται μετά το πρώτο έτος της ηλικίας, άρα πρέπει να ξανακοιτάμε τα μωράκια καθώς μεγαλώνουν. Χαμηλή θέση μαζί με αυτό το περίεργο κλάμα σαν τη γάτα μας οδηγεί στο σύνδρομο Κρίντισά. Μεγάλα αυτιά, τώρα εδώ δεν φαίνεται πάρα πολύ, στην πρώτη φωτογραφία το σύνδρομο του έθραυστου Χ, προέχοντα αυτιά το σύνδρομο ελλείμματος 4P, μικροτία και πρωτιές εκφύσεις στο σύνδρομο Goldenhaar. Όταν έχουμε μικροτία και δυσπλασίες αυτιών, αυτό μας κάνει να σκεφτούμε ότι πρέπει να κάνουμε έλεγχο για βαρικοεία, ενώ μικροτία πάλι μπορεί να δούμε στο 0,2% των φυσιολογικών νεογνών. Και μην ξεχνάμε τα άκρα, να τα παρατηρούμε πάντα. Μικρά δάχτυλα, όπως είναι αυτά στη μεσαία φωτογραφία, μας κάνουμε να σκεφτούμε το σύνδρομο Prader-Willi. Ενώ την πρώτη φωτογραφία την έχω βάλει, γιατί όταν την πρωτοείδα δεν κατάλαβα τι έχει αυτό το παιδί. Έτσι, έχει μια μεταξονική πολυδακτυλία. Γιατί συνήθως το δαχτυλάκι που είναι υπεράριθμο είναι πιο μικρό, διαφορετικό, ενώ σε αυτό το παιδάκι όχι. Και το δέρμα. Πρέπει να γδύνουμε τα παιδιά, να βλέπουμε το δέρμα. Εμείς οι παιδίατροι τα γδύνουμε πάντα βέβαια. Και μπορεί να μας βάλει τη διάγνωση όπως αυτό το παιδί που έχει πάνω από 6 καφέ κοιλίδες, πάνω από 5 χιλιοστά πριν την εφηβεία ή πάνω από 15 χιλιοστά μετά την εφηβεία. Μας βάζει την διάγνωση της νευρονομάτωσης τύπου 1. Και όταν δεν είμαστε τόσο σίγουροι για τη διάγνωση, δεν μπορούμε να μην κάνουμε στοχευμένο έλεγχο για το γονίδιο της NF1, αλλά να ελέγξουμε ομάδα γονιδίων, νευρονομάτωση και δρασοπάθειας, γιατί οι καφέ κοιλίδες μπορεί να υπάρχουν και σε νοσήματα όπως είναι το Νούναν ή αυτά που προσομοιάζουν του Νούναν.
και βέβαια να βλέπουμε όλη την οικογένεια, γιατί κάποιες φορές μπορεί να έχουμε μια διαφορετική κλινική έκφραση της ίδιας νόσου σε άτομα διαφορετικού φύλου και ηλικία στην ίδια οικογένεια. Βλέπουμε εδώ τρία αγόρια που έχουν διαφορετικό φαινότυπο νοητικής υστέρησης και η μαμά με την κόρη, οι οποίοι δεν έχουν ξεκάθαρα φαινοτυπικά στοιχεία και όλοι έχουν το σύνδρομο του έθραυσης του Χ. Και το τελευταίο που θα μας βοηθήσει και θα μας κατευθύνει να σκεφτούμε ένα πιθανό γενετικό νόσημα είναι ο εργαστηριακός έλεγχος, ο κοινός εργαστηριακός έλεγχος που κάνουμε στα παιδιά. Αυξημένες τιμές τρανσαμινασών. Το ξέρετε όλοι, μας κάνει να υποπτευθούμε σε αγόρια δυστροφινοπάθεια και πότε να το υποπτευθούμε, όταν έχουμε και μια αυξημένη τιμή CPK. Και συνήθως εμείς οι γενετιστές θέλουμε υψηλές τιμές, δηλαδή θέλουμε 10 φορές με 35 φορές για να σκεφτούμε δυστροφία Μπέκερ, 50 με 200 φορές για να σκεφτούμε μυϊκή δυστροφία Ντουσέν. Και πάντα έχουμε στο μυαλό μας το θετικό οικογενειακό ιστορικό, το σημείο Γκάουερ ή τη δακτυλοβασία ή τη δυσκολία στις σκάλες και την ψευδοϊπετροφία των γαστροκνημίων. Μια διάγνωση η οποία μπορεί να μπει με στοχευμένο έλεγχο του γονιδίου της διστροφίνης. Θα πρέπει να σκέφτεστε την διστροφινοπάθεια και στα κορίτσια που έχουν αυξημένες τιμές τρανσαμινασών και CPK. Και το άλλο νόσημα που σκεφτόμαστε με επίμονη αύξηση τρανσαμινασών είναι το υπολοιπόμενο νόσημα, το νόσο Wilson, που είναι ένα υπολοιπόμενο νόσημα που θεωρούσαμε μέχρι πρότινος ότι είναι ένα νόσημα που δεν αφορά την παιδική ηλικία, όμως έχουμε δει ότι έχουμε συμπτώματα ακόμα και από την ηλικία των 3 χρόνων, συνήθως μετά τα 5, ένα νόσημα που μπορεί να διαγνωστεί με χαμηλές τιμές ερυθροπλασμίνης ορού και αύξηση αποβαλλόμενου χαλκού ούρων. Πάλι εύκολη γενετική διάγνωση, στοχευμένος γενετικός έλεγχος στο γονίδιο ATP7β. Και το σημαντικό είναι εδώ ότι αν δοθεί ένας χηλικός παράγοντας, τότε αναστρέφεται στα 2/3 των ασθενών η άθροιση του χαλκού και προλαμβάνει τις αναμενόμενες εκδηλώσεις της νόσου από τα μάτια, τα ψυχιατρικά και από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και η απλή γενική μας ούρων, όταν έχουμε μια επίμονη μικροσκοπική αιματουρία και επεισόδια μακροσκοπικής αιματουρίας, ακόμα και σε ένα κορίτσι, πρέπει να σκεφτούμε το σύνδρομο Alport, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Γενετικός έλεγχος σε στοχευμένη ομάδα γονιδίων του κολαγόνου και πολύ σημαντικό γιατί τα άτομα αυτά μπαίνουν νωρίς σε τακτική νεφρολογική παρακολούθηση και έναρξη αναστολέα συστήνης ρενίνης αγκιοτενσίνης αλδοστερώνης με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Καθυστερεί πάρα πολύ την χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Και εκτός από τα μορφολογικά έτσι, χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας, θέλω να σας δείξω άλλους σημαντικούς κλινικούς δείκτες, όπως είναι συγγενείς ανομαλίες που τις είπαμε, αναπτυξιακές διαταραχές ή προβλήματα συμπεριφοράς που χρονίζουν είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο πιο, έτσι, μας κάνουν να προβληματιζόμαστε, καθυστέρηση κινητικών οροσήμων, ομιλίας, γνωστικής λειτουργίας, προβλήματα όρεσης ή ακοής, κινητικές διαταραχές, επιληψία, νοσολογικές διαταραχές, προβλήματα στον καρδιακό ρυθμό, διαταραχές ανάπτυξης, ενδοκρινολογικά και νεφρολογικά νοσήματα. Όμως μετά από όλα αυτά που κάναμε, κάποιες φορές δεν ξέρουμε αν αυτό το νόσημα που αντιμετωπίζουμε είναι γενετικό. Εδώ μπορεί και να μας βοηθήσουν τα ενσύλικο υπολογιστικά προγράμματα που συνδυάζουν τις ομοιότητες μεταξύ του συνόλου των φαινοτυπικών στοιχείων ενός ασθενούς με το σύνολο των φαινοτυπικών που καταγράφονται σε γενετικά νοσήματα με παρόμοια κλινική εικόνα. Θα σας δείξω από τα αρκετά ενσύλικο προγράμματα που έχουμε, το Phenomizer και το PAP Case Finder, που γίνεται διαφορική διάγνωση με βάση τα κλινικά στοιχεία του ασθενούς και το Face to Gene, που μπορεί να το έχετε ακούσει, που μας βοηθάει εκεί και οι φωτογραφίες του ασθενούς. Αυτό το Phenomizer είναι από το ίδιο site που είναι το Human Phenotype Ontology, παντώντας εδώ, και αυτό είναι το περιβάλλον του. Βάζουμε εδώ πάνω τα χαρακτηριστικά που έχει ο ασθενής μας, ένα-ένα, και αφού τα μαζέψουμε όλα, πατάμε να δούμε τις διαγνώσεις και βρίσκουμε τις πιθανές διαγνώσεις που μπορεί να έχει ο ασθενής αυτός. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και το PAP Case Finder. Πάλι βάζουμε τα συμπτώματα που έχει ο ασθενής μας
Και πάντα προσπαθούμε να βρούμε αυτά που είναι τα πιο σημαντικά, τα πιο ξεχωριστά. Και μας βγάζει μετά μια λίστα με τα νοσήματα που θεωρούμε ότι, που θεωρεί εκείνο ότι μπορεί να έχει ο ασθενής μας. Και το face to gene, εκτός από τα κλινικά στοιχεία, βάζουμε και τη φωτογραφία του ασθενούς και μετά μας βγαίνει ένας κατάλογος πάλι με νοσήματα. Και βλέπετε ότι στο συγκεκριμένο μας ασθενή δεν πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα, καθώς οι μπάρες που έχει τα φαινοτυπικά του προσώπου με βάση τη φωτογραφία δεν ταιριάζουν πάρα πολύ με τα σύνδρομα που μας έχει βγάλει. Και αυτό πιο πολύ το λέω γιατί μπορεί κάποιες φορές να μας βοηθήσουν πραγματικά, κάποιες φορές όχι. Και αφού ολοκληρώσαμε την κλινικο-εργαστηριακή μας προσέγγιση, πρέπει να αποφασίσουμε αν το νόσημα συμβαδίζει με μια γενετική διάγνωση, που δεν γίνεται πάντα. Δεν συμβαδίζει λοιπόν το νόσημα του ασθενή μας με γενετική διάγνωση. Άρα συστήνουμε να μην γίνει κάποια διερεύνηση. Αν πρόκειται για διαταραχή για την οποία η γενετική εξέταση δεν είναι κατάλληλη, τότε ζητάμε να παρακολουθήσουμε τον ασθενή και να τον επανεκτιμήσουμε. Ενώ όταν υπάρχει συγκεκριμένος κλινικός φαινότυπος χωρίς κλινική ετερογένεια, όπως είναι η κυστική ίνωση ή το σύνδρομο Άγγελμαν, τότε ζητάμε τον στοχευμένο γενετικό έλεγχο ανά περίπτωση. Όταν έχουμε έναν συγκεκριμένο κλινικό φαινότυπο και μια γενετική ετερογένεια, όπως είναι στα σύνδρομα μικροελλείμματος και μικροδιπλασιασμού, τότε μπορεί να ζητήσουμε κατευθείαν μοριακό καριότυπο. Ενώ όταν έχουμε νοσήματα όπως είναι κληρονομούμενες αρρυθμίες, το σύνδρομο Ζουμπέρ ή νοσήματα του κολαγόνου, Marfan, Ehlers-Danlos, τότε θα ζητήσουμε στοχευμένο πάνελ γονιδίων ή αλληλούχης του γονιδιώματος ή των εξονικών περιοχών. Όταν από την άλλη έχουμε μη συγκεκριμένο γενετικό φαινότυπο με μέτρια βαριά αναπτυξιακή καθυστέρηση ή άτυπη εικόνα νοσήματος, τότε δεν θα πάμε σε μοριακό καριότυπο πια, γιατί μπορούμε μέσω από την αλληλούχηση του γονιδιώματος, με ειδικές τεχνικές που έχουν αναπτύξει οι μοριακοί μας, να δούμε και τα ελλείμματα και τους διπλασιασμούς. Η εισαγωγή λοιπόν της αλληλούχησης εξονίων γονιδιώματος και της αλληλούχησης στοχευμένων ομάδων γονιδίων μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ να αυξήσουμε τη διαγνωστική απόδοση, ειδικά σε νοσήματα μεταβολικά, σε νοσήματα από τα αυτιά και τα μάτια, σε νοσήματα του κολαγόνου, σε νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος. Όμως, παρόλα αυτά, η διαγνωστική μας απόδοση είναι περίπου 50%. Άρα, καταλαβαίνετε ότι οι μισοί μας ασθενείς παίρνουν γενετική διάγνωση. Και έχουμε καταφέρει και εμείς να φτάσουμε το ποσοστό μια σταλίτσα παραπάνω στο 53%, γιατί θεωρούμε ότι η κλινική παρατήρηση και η σωστή καταγραφή του φαινοτύπου έχει μεγάλη σημασία για την ακριβή γενετική διάγνωση που εξηγεί τα κλινικά χαρακτηριστικά σε κάθε ασθενή ξεχωριστά και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ασφαλούς ιατρικής πρακτικής. Και θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι η ακριβής γενετική διάγνωση και η γενετική συμβουλευτική, όπως και οι ίδιοι γονείς αναφέρουν και εμείς το νιώθουμε, δρούν τελικά, θεραπευτικά και ανακουφιστικά. Καθώς αναρωτιούνται τι είναι αυτό που προκάλεσε την κατάσταση ή αν υπάρχει κάτι περισσότερο που θα μπορούσαν να κάνουν για να διορθώσουν το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.